Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με φόντο το καθορισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού για τη νέα χρονιά. Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση διαφώνησαν έντονα ως προς το ύψος των αυξήσεων που πρέπει να γίνουν στα τέλη, ενώ οι τελικές αποφάσεις παραπέμφθηκαν για επόμενη συνεδρίαση. Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Καναβάκη εισηγήθηκε σημαντική αύξηση των ανταποδοτικών τελών σε όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή μονόδρομο, προκειμένου να καλυφθεί, όπως τόνισε, ένα οικονομικό κενό ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που προκύπτει λόγω των αυξημένων δαπανών στο μέτωπο της καθαριότητας. Χωρίσαμε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή, φέρνοντας την εισήγησή μας για τα δημοτικά τέλη του 2022. Η οποία εμπεριείχε αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες, καθώς υπάρχουν φέτος κάποια δεδομένα, κυρίως από τις δαπάνες της καθαριότητας, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις μας προς τον ΕΣΔΑΚ, και τις οποίες δεν μπορούμε ούτε να αγνοήσουμε, ούτε να μιλάβουμε υπόψη μας. Και επειδή θέλουμε το διάλογο και επειδή είναι ένα σημαντικό θέμα, είναι ένα σοβαρό θέμα, θεωρήσαμε σκόπιμο να μελετήσουμε και την πρόταση που έφεραν οι παρατάξεις, να δούμε αν είναι ορθή, να τη δούμε συγκριτικά και με τη δική μας και να καταλήξουμε στη βέλτιστη δυνατή λύση. Ο εκπρόσωπος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Γιώργος Αγριμανάκης και ο επικεφαλής των Ενεργών Πολιτών Ηλίας Λιγερός έκαναν λόγο για μια τεκμηριωμένη αντιπρόταση εκ μέρους της αντιπολίτευσης που απαιτεί πολιτική τόλμη και κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να την υιοθετήσει. Προτείναμε με μετρήσιμους όρους, με ρεαλιστικούς όρους, μια νέα αντιπρόταση όπου θα έχει μια ελάχιστη αύξηση της τάξης του 5 με 6%, οπότε μιλάμε για 5 λεπτά αύξηση στο οικιακό τιμολόγιο και περίπου 15 λεπτά αύξηση στο επαγγελματικό τιμολόγιο. Η Δημοτική Αρχή προτείνει 20 λεπτά στα οικιακά και από 55 έως 1 ευρώ στα επαγγελματικά. Αγόγγιστα, η Δημοτική Αρχή υπομένει ότι τις φορέσουν στο κεφάλι. Υπό το βάρος των πολιτικών πιέσεων, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε τελικά να παγώσει τις όποιες αποφάσεις, ζητώντας πίστοση χρόνου για να μελετήσει διεξοδικά την αντιπρόταση της αντιπολίτευσης.